οι κομμουνιστικοί συμμορίτες δεν τα βάζουν κάτω. Λέει η ήττα των εμπεριαλιστών στο Σουέζ. Οι εμπεριαλιστές είναι οι Ισλαμιστές Αιγύπτιοι, οι οποίοι πήγαν το 640 μετά Χριστόν και σφάζαν τους αρχαίους Αιγύπτιους, Έλληνες και Ρωμαίους. Και ο Όμαρ κατάστασε για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ουγγαρία. Ουγγαρία, οι Ρώσοι, φίλοι τους, σφάξαν τόσες χιλιάδες Ουγγαρέζους. Από ζύγιαν και φθόνο. Αυτά δεν ξέρω να τα λένε οι κομμουνιστικοί συμμορίτες. Στον κρατικό καπιταλισμό, λέει, κατά τον καπιταλισμό. Καπιταλισμός είναι η μόνη λύση. Προστασία από τους κομμουνιστικούς συμμορίτες. Ήττα των εμπεριαλιστών. Οι εμπεριαλιστές τι είναι, οι Αγγλοσάξονες που ταΐζουν και ποτίζουν τους Έλληνες, οι Γάλλοι και οι Εβραίοι. Ένας Εβραίος αξίζει 1 εκατομμύριο Αιγυπτίους. Μετά λέει η διεθνή συνάντηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Ρατσιστές και φασίστες είναι η Χρυσή Αυγή, ναι, σίγουρα. Αλλά είναι και οι κομμουνιστικοί συμμορίτες οι οποίοι στηρίζουν τους ψευδοπαλαιστίνιους φασίστες και κάνουν ρατσιστικά σχόλια κατά των ντόπιων Εβραίων κατά της κυβέρνησης Μπίμπι Νετανιάχου. Ρατσιστές είναι και οι αλήτες της Χρυσής Αυγής αλλά και τα κομμουνισταριά. Διεθνείς συμμετοχές. Ένας Τούρκος, Ατίλα Ντιρίν, Τούρκος. Δηλαδή δέχονται και στις ομιλίες τους και έναν Τούρκο-Μογγόλο, και έναν Άραβα δηλαδή, Τούρκο-Μογγόλο. Αυτό το σκουμπίδι λατρεύουνε.